Καλησπέρα σας. Την απόψινή καλεσμένη την έψαχνα με μανία πριν από λίγο καιρό, γιατί είχε γίνει ένα τσαμπουκάς, τον οποίο πρωταγωνιστούσε. Βέβαια, δεν είναι η γυναίκα μόνο για τσαμπουκάδες, δεν συζητάει μόνο για αυτά. Μπορεί να συζητήσει από τσαμπουκάδες μέχρι για τη φέτα. Η Φωτεινή Αραμπατζή είναι εδώ. Τι κάνετε? Γεια σας, είμαι πολύ καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θέλω πάρα πολύ να έρθω στη συγκεκριμένη εκπομπή. Αλήθεια? Ναι, πραγματικά. Οπότε. Ναι, κάτι είχε. Ένα στόχος επετεύχθη, δηλαδή, προσωπικός. Κι εγώ σας έψαχνα εκείνη τη μέρα. Σας έψαχνα τότε που είχε γίνει ο χαμός με τον Πολάκη. Που είχατε βγει πάρα πολύ νευριασμένοι, είχατε πει πολλά, τα οποία δεν λέγονται και πάρα πολύ εύκολα στην Βουλή. Έτσι, πολύ άμεσα πράγματα που συνήθως λέμε στον δρόμο όταν τσακωνόμαστε με κάποιον. Είχατε κρατήσει, βέβαια, έτσι, ένα επίπεδο σε όλο αυτό. Αλλά ο τσαμπουκάς ήταν κανονικός τσαμπουκάς, έτσι δεν είναι? Έπρεπε να απαντήσω. Ναι. Έπρεπε να απαντήσω, γιατί πραγματικά δεν το περίμενα. Mm-hmm. Να, πέρα από το γεγονός αυτό καθ' αυτό, το οποίο είχε προηγηθεί, δηλαδή συκοφαντική δυσφήμιση μου, κατάφορη. Mm-hmm. Είχα τολμήσει να κάνω, όταν ήμουν μικρότερη, εν πάση περιπτώσει, ήμουν μέλος του Λυκείου των Ελληνίδων Σαρών. Ναι. Ήμουν χορεύτρια. Ναι. Και μέλος πάρα πολλά χρόνια. Μου έγινε λοιπόν μια πρόταση να κάνω μια 25η Μαρτίου παρέλαση με τη φορεσιά. Με την μακεδονική φορεσιά. Ναι. Ναι, με την φορεσιά του Δημουλικιού, τη λεγόμενη. Mm-hmm. Και το θεώρησα πάρα πολύ τιμητικό. Τότε τα γεγονότα ήταν πάρα πολύ συναφή με όλη την ιστορία με το Μακεδονικό. Υπήρχε δηλαδή μια συναισθηματική φόρτιση και δική μου και βεβαίως του κόσμου. Και ακολούθησε μια πραγματικά κατάπτυστη ανάρτηση του κυρίου Πολάκη, όπου αφενός με συκοφαντούσε, με έλεγε πατριδοκάπηλη και με παρουσίαζε ως καταδικασμένη κατάδικη βουλευτή που παρελάβει παριστάνοντας την Μακεδονομά. Ναι. Για να δούμε λίγο το βίντεο αυτό, γιατί είναι από τα πιο έντονα σημειότυπα στη Βουλή τον τελευταίο καιρό. Για πάμε να το δούμε. Άγριος καυγάς πριν από λίγη ώρα στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, ανάμεσα στον Παύλο Πολάκη και την Φωτεινή Αραμπατζή. Την άρση της ασυλίας του Παύλου Πολάκη για συκοφαντική δυσφήμιση αποφάσισε σήμερα η Βουλή με τους τόνους να ανεβαίνουν μεταξύ του πρώην Υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ και της Βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, Φωτεινής Αραμπατζή, που είχε κάνει και τη σχετική μήνυση. Πέρα από το φετρό του πράγματος, οι τραμπουκισμοί, τα νταϊλίκια, τα τσίγκινα σοβρακάκια, η κατεπάγγελμα δολοφονία χαρακτήρα, η συμπεριφορά ενός ασίδωτου τρόλ του διαδικτύου που υιοθετεί ο κύριος Πολάκης, παίρνοντας το ψέμα και το μίσος, πετώντας τη λάσπη και την απειλή ότι θα μας ξεφτυλίσει και θα πάθουμε τις αλεπούς στο θάνατο, ανήκουν μάλλον σε μαύρες σελίδες άλλων εποχών και συστημάτων που η αριστερά στην οποία ομνύεται, πολεμά υποτίθεται και αντιστρατεύεται. Μολονότι λοιπόν ξέρατε ότι αθώθηκα, όχι ένα, όχι δύο, όχι τρία, τέσσερα χρόνια μετά την αθώωσή μου, προβήκατε σε αυτή την κατασκοφάντησή μου. Δεν πίστευα στα πρακτικά που διάβαζα στην Επιτροπή Δεοντολογίας λίγες μέρες πριν, ότι αν άρουν την ασυλία σας, θα με ξεφτυλίσετε στο δικαστήριο. Γιατί δεν τη ζητάτε λοιπόν σήμερα, αντρίκια, τίμια και λεβέντικα, την άρση της ασυλίας σας, να πάτε να με ξεφτυλίσετε στο δικαστήριο? Γιατί δεν καταφεύγετε στη δικαιοσύνη για να με πάτε αίμα, όπως είπατε? Γιατί δεν πάμε στα δικαστήρια για να γίνει της αλεπούς ο θάνατος, όπως είπατε? Γιατί κρύβεστε δυο μέτρα άντρας, δυο μέτρα άντρας πίσω από την ασυλία σας? Τι φοβάστε? Πολλά είχαν πει τότε για την αντίδρασή σας. Μερικοί έτσι την είχαν επικροτήσει ιδιαίτερα. Άλλοι είχαν πει τι πάει να πει δυο μέτρα άντρας. Αν δηλαδή ήταν γυναίκα, είχαν σταθεί ακόμη και στο σεξιστικό κομμάτι της υπόθεσης. Πώς σας ήρθε να τα πείτε αυτά? Κάποια τα είχατε προετοιμάσει, γιατί φαινόταν να τα διαβάζατε. Το υπόλοιπο, το δύο μέτρα άντρας, αντρίκια και αυτά, ήταν κάτι που έβγαινε από μέσα σας? Έβγαινε απολύτως από μέσα μου. Και μάλιστα μετά, εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν αντιλήφθηκα ότι την ώρα που γινόντουσαν, εν πάση περιπτώσει, η αγόρευσή μου, ότι θα τύχει αυτής της δημοσιότητας. Και φεύγοντας από την Ολομέλεια και πηγαίνοντας πάνω στο γραφείο μου, βλέπω ξαφνικά ότι το βίντεο παίζει... Αναπαράγεται. Παντού. Και να σας πω την αλήθεια, είχα μια αγωνία μήπως ξέφυγα, γιατί πραγματικά όσο και να προσπαθούσα να κρατηθώ, λειτουργούσε εκείνη τη στιγμή το συνέστημα και
η δίκαια οργή. Ναι, ναι. Ο κόσμος πιστεύετε το καταλαβαίνει έτσι όταν κάποιος αδικείται πολύ και βγαίνει από αυτό που είναι συνηθισμένο για το βήμα της Βουλής. Το καταλαβαίνει ο κόσμος και το βλέπει με συμπάθεια ή λέει «Α, όχι, όχι, εγώ την ήθελα πιο τυπικούλα». Να σας πω την αλήθεια, λειτουργήσα όπως μου επέβαλε εκείνη τη στιγμή η αίσθησή μου για το δίκαιο των πραγμάτων. Αυθόρμητα δεν σκέφτηκα και δεν υπολόγισα και δεν μέτρησα πώς η αντίδρασή μου θα αποτυπωθεί και πώς θα κριθεί από τον κόσμο. Αισθάνθηκα ότι αδικήθηκα. Ελέγχθηκαν πράγματα τα οποία... Όχι μόνο για μένα, για οποιαδήποτε γυναίκα, για οποιαδήποτε συνάδελφο και να λεγόντουσαν τόσο τοξικά, τόσο διχαστικά, της αλεπούς ο θάνατος, θα σας ξεφτυλίσω στα δικαστήρια, mm-hmm. Θα σε πάω αίμα. Mm-hmm. Είναι ανεπίτρεπτο να λέγονται αυτά τα πράγματα από τους ανθρώπους οι οποίοι είμαστε στο κοινοβούλιο, καλούμαστε να προσωπούμε τον κόσμο. Πάντως για την ιστορία του πράγματος, κυρία Νέγκα, καταρχάς, οι βουλευτές, mm-hmm. Όταν δεν διώκονται για την άσκηση των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων, είναι όπως όλοι οι απλοί πολίτες. Δηλαδή, μπορεί να δεχτούν μια μήνυση και να αρθεί η ασυλία τους, να πάνε σαν τους απλούς πολίτες στα δικαστήρια και να βρουν ή να χάσουν το δίκαιο τους. Έτσι έγινε λοιπόν και με τον κύριο Πολάκη, ο οποίος εμφανίστηκε πολλά βαρύς γενικώς, όπως συνήθως εμφανίζεται στο δημόσιο λόγο του. Εγώ έπρεπε να αμυθώ, να υποστηρίξω τον εαυτό μου. Του έκανα αυτή την μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και η διαδικασία ήταν να αρθεί η ασυλία του. Ο κ. Πολάκης, τι θα περίμενε κανείς, εφόσον είχε το δίκιο, να πει βεβαίως άρετε την ασυλία μου και να πάμε στα δικαστήρια. Mm-hmm. Δεν το έκανε, όπως το κάνει ένα σωρό φορές και με άλλες περιπτώσεις συναδέλφων. Ήρθε η ασυλία του κ. Πολάκη και για την ιστορία να πω ότι στην πρωτοίσακτη υπόθεση, δηλαδή όταν ήρθε πριν από λίγο καιρό το δικαστήριο, ο κ. Πολάκης δεν εμφανίστηκε. Mm-hmm. Τον βλέπετε στη Βουλή, τον συναντάτε καθόλου στο κηλικείο. Ναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ξέρω ότι ακόμη και με πολιτικούς αντιπάλους, και αυτό είναι το πολιτισμένο, πολλοί διατηρούν και μια φιλική σχέση. Έτσι, δεν ξέρω αν έχετε φίλους από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δουλεύετε στον ίδιο χώρο. Είναι ανθρώπινο να λέτε και ένα καλημέρα. Με τον Πολάκη τι γίνεται όταν συναντιέστε? Συνήθως, φυσικά και δεν ανταλλάσσουμε καλημέρες ούτε καλησπέρες. Απομακρύνεται. Δεν διασταυρωνόμαστε. Ναι. Δεν ξέρω αν το κάνει σκοπίμως ο κ. Πολάκης και το κλείνω εδώ, αλλά δεν διασταυρωνόμαστε. Mm. Νομίζω ότι με βλέπει από μακριά και... Το αντρίκιο είναι πάντα το αντρικό στη ζωή. Όχι. Mm-hmm. Εγώ θα έλεγα ότι πολλές φορές, αν και είναι πολύ στερεοτυπική αυτή η φράση, την οποία χρησιμοποίησα, mm-hmm. Το αντρίκιο το βλέπω πολλές φορές στη γυναικεία συμπεριφορά. Άρα είναι το λεβέντικο. Είναι το λεβέντικο. Ναι. Είναι το ξεκάθαρο. Είναι το αναλαμβάνουν ευθύνη. Πριν ασχοληθώ με την πολιτική, mm-hmm. Στην επαγγελματική μου, έτσι, στα ραδιοδρομία, σε ένα χώρο πολύ κοινό με αυτό στον οποίο βρισκόμαστε, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι περισσότεροι των συνεργατών μου, κατά συντριπτική πλειοψηφία ήταν γυναίκες. Ναι, και αντέξατε. Πάρα πολύ αυτό είναι ρατσιστικό, εξαιρετικό δικό μου σχόλιο. Πολύ καλή συνεργασία. Ναι. Λέω γιατί η αλήθεια είναι ότι επειδή οι γυναίκες τα τελευταία χρόνια έχουν καταφέρει πολλά στο χώρο εργασίας, πολλές φορές είναι πολύ πιο ανταγωνιστικές, ειδικά με άλλες γυναίκες. Είναι και αυτό στερεοτυπικό που λέω, αλλά το δικαιολογώ γιατί πραγματικά έχουν δυσκολευτεί πάρα πολύ. Οπότε αντιλαμβάνομαι τον ανταγωνισμό. Γι' αυτό σας ρωτάω, δεν είναι δύσκολο να δουλεύετε με πολλές γυναίκες? Εγώ, ξέρετε, κρατάω το θετικό του πράγματος, το οποίο είναι ότι οι γυναίκες. Καταρχάς, είναι πολύ εργαλεία. Mm-hmm. Τα κάνουν όλα και συμφέρουν. Mm. Είναι πολυπράγμονες και αναλαμβάνουν την ευθύνη. Εγώ πολλές φορές όταν γινόταν ένα λάθος, παρατηρούσα ότι οι γυναίκες έλεγαν πολύ ευκολότερα mm-hmm. ότι ναι, έκανα λάθος. Πολύ δυσκολότερα το ομολογούσαν οι άντρες. Μπορεί να ήταν και
και τυχαίο, αλλά το θαυμάζω αυτό στις γυναίκες. Τώρα, κατά γενική ομολογία, έτσι, γιατί πάντοτε υπάρχουν οι εξαιρέσεις και το, και το να βάζουμε έτσι ισοπεδωτικούς κανόνες είναι επίσης στερεοτυπικό. Mm-hmm. Είναι ανθεκτικές. Yeah. Είναι ανθεκτικές από τις δυσκολίες, από τους πολλούς ρόλους. Και αυτό τις κάνει να τα καταφέρνουν. Και να τα έχουν και να προχωράνε. Mm-hmm. 10 χρόνια και να είναι και ανταγωνιστικές, ναι, βεβαίως, γιατί πρέπει να επιβιώσουν. Ναι. 10 χρόνια βουλευτής. Ναι. Που είναι αυτό το πράγμα, απαιτεί μια ισορροπία, απαιτεί να είσαστε λίγο ζογλέρ. Γιατί οι γυναίκες έχουν πάρα πολλούς ρόλους. Για εσάς τι σημαίνει ακριβώς? Όταν πάτε σπίτι και πετάτε τα παπούτσια, τα πετάτε τα παπούτσια ή μένετε με τα παπούτσια? Τα πετάω. Ναι, ναι, okay. Ναι. Και εκεί τι γίνεται? Εντάξει, η πολιτική είναι δύσκολο σπόρο για τις γυναίκες. Είναι πολύ... Είναι εύκολο να γίνεις μονοκαλλιεργητής, όπως λέω και εγώ. Mm-hmm. Δηλαδή? Να ασχολείσαι κυρίως με την πολιτική. Ναι. Να στερείς τον εαυτό σου από προσωπικό χρόνο. Έχει μία μονομέρεια, ναι, η πολιτική. Mm-hmm. Είναι αυτό που λένε ότι όλοι λίγο παχαίνουν, αρχίζουν τα φυστικά και τα ουισκάκια, είναι αναγκασμένοι να κάνουν ζυμώσεις, να πηγαίνουν σε στέκια. Είναι το lifestyle της πολιτικής τέτοιο ανθυγινό και, όπως λέτε, απαιτεί μια ιδιαίτερη προσήλωση που δεν επιτρέπει μια ζωή λίγο πιο... Κανονική. Πιο κανονική. Ναι, ναι. Προφανώς η ζωή δεν είναι πολύ κανονική. Του πολιτικού. Του πολιτικού. Τι σας κουράζει πιο πολύ απ' όλα? Με κουράζει πιο πολύ απ' όλα το ότι δεν μπορώ να έχω ποτέ πρόγραμμα. Mm-hmm. Και πρόγραμμα σε αυτά που πολλές φορές θέλω να κάνω ή προγραμματίζω ότι θέλω να κάνω, γιατί αφεντικό μας είναι η επικαιρότητα. Ναι. Οπότε ζεις λίγο σε μια... Ναι. Τι θα γίνει την επόμενη στιγμή? Α, κατωσούρα, ναι. Τι πάει να πει μαζί θα γίνουμε πιο δυνατές? Μαζί πιο δυνατές. Μαζί πιο δυνατές, πάμε να δούμε ένα βίντεο. Να δούμε. Μαζί πιο δυνατές. Μια πρωτοβουλία της Φωτεινής Αραμπατζή. Γιατί η μεγαλύτερη φιλοδοξία αυτού του προγράμματος είναι να είναι επιτυχημένο στη γενίκευσή του. Να αγκαλιάσει όλες τις ΕΡΕΕΣ, γιατί αυτή ήταν η πρωτοβουλία, αλλά και ο παλμός της κυρίας Φωτεινής Αραμπατζή. Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, αγαπητή Φωτεινή, χαρητήρια για την πρωτοβουλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Φωτεινή Αραμπατζή για το κάλεσμά της. Είναι τεράστια χαρά που είμαι σήμερα εδώ. Είμαι πολύ συγκινημένη. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Φωτεινή Αραμπατζή για αυτή την τόσο τιμητική πρόσκληση. Σε αυτή την ιδέα είμαστε όλες μαζί. Μαζί πιο δυνατές δεν είναι μόνο ο τίτλος των εκδηλώσεων. Πιο δυνατές μπορούμε πιο πολλά. Αντέχουμε πιο πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και την προσέλευσή σας. Να είστε όλες γερές. Ωραίο είναι. Καλά σας βλέπω. Ωραίο κλίμα υπάρχει. Τι ακριβώς είναι όμως το «Μαζί πιο δυνατές»? Είναι μια κοινότητα. Mm-hmm. Σαν αυτές που πάρα πολλές υπάρχουν, ευτυχώς. Δεν διεκδικεί ούτε την πρωτοτυπία, ούτε την μοναδικότητα. Ξέρετε, θεώρησα ως γυναίκα, ως πολιτικός γυναίκα, ότι με όλο αυτό που γίνεται γύρω μας, και δεν αναφέρομαι μόνο στα θλιβερά των βίων συμπεριφορών, των γυναικοκτονιών, όλης αυτής της έξαρσης του μητού, αναφέρομαι και στις στερεοτυπικές συμπεριφορές ή ακόμη και στο έλλειμμα ενημέρωσης, mm-hmm, που μπορεί να έχουν οι γυναίκες, οι οποίες ζουν και βιώνουν λίγο πιο μακριά από το κέντρο, mm-hmm, στην περιφέρεια από την οποία εγώ κατάγομαι. Θεώρησα λοιπόν ότι επειδή ακριβώς έχω και την ιδιότητα της πολιτικού, άρα, mm-hmm, την πρόσβαση, την ευκολότερη πρόσβαση στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, όπως λέγεται, θεώρησα ότι πρέπει να κάνω κάτι για τις γυναίκες. Έτσι λοιπόν όλο αυτό το οποίο δούλευα στο μυαλό μου αρκετό καιρό βρήκε και πολλές γυναίκες από διάφορους χώρους στις ΕΡΕΣ από τις οποίες κατάγομαι,
από γιατρούς μέχρι αθλητρίες, οι οποίες κάναμε μια ομάδα εργασίας και ξεκινήσαμε αυτή την πρωτοβουλία που έχει μια σειρά από δραστηριότητες, δύο θέλω να... θα έλεγα μάλλον πετυχημένα συνέδρια τα οποία έγιναν με θέματα έτσι εχμής. Έχει σεμινάρια. Θεωρώ ότι αυτές οι πρωτοβουλίες δίνουν τη δυνατότητα, πέρα από την ενημέρωση, την ενθάρρυνση, την παρότριση, την ενδυνάμωση. Είναι ίσως άλλο να το βλέπεις στην τηλεόραση και διαφορετικό να το να νιώθεις, το να νιώθεις ότι αναφέρεσαι, ότι εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Και ξέρετε, είχα πει σε κάποια ομιλία μου και λέω γενικώς στις ομιλίες τις οποίες κάνω, γιατί φροντίζω το Μαζί Πιο Δυνατές να μην όλα όσα γίνονται, να μην γίνονται μόνο στην πρωτεύουσα των Σερών, αλλά και στα γύρω-γύρω, στις γύρω-γύρω επαρχίες, στις κομοπόλεις, ας πούμε, των Σερών. Λύνονται τα προβλήματα αν απλά τα συζητάμε. Προφανώς δεν λύνονται αν απλά τα συζητάμε. Αλλά αν τα συζητάμε και τα βγάλουμε κάτω από το χαλί, προφανώς μπορούμε να αξιώσουμε τη λύση τους. Και αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, κυρία Νέγκα, στο πρώτο συνέδριο, γιατί το δεύτερο συνέδριο πραγματεύτηκε τα θέματα της κάθε μορφής βίας, εκείνο που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι στο πρώτο συνέδριο πραγματευτήκαμε μεταξύ άλλων τα ζητήματα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, της τεχνητής γονιμοποίησης. Ακούγοντας τον κλινικό εμβριολόγο, ο οποίος μίλησε για θέματα τεχνητής γονιμοποίησης, πια των ηλικιών, όλων των ζητημάτων, του νέου νομοθετικού πλαισίου, που επιτρέπει στις γυναίκες, ξέρετε, πλέον στην Ελλάδα, μέχρι τα 52, νομίμως, να κάνουν παιδί με τεχνητή γονιμοποίηση. Αφουγκράστηκα το έλλειμμα ενημέρωσης το οποίο υπήρχε. Και όχι πιο μεγαλύτερες γυναίκες. Το ότι το συζητάμε εμείς πάρα πολύ στα ΜΜΕ και νομίζουμε ότι όλοι τα ξέρουν, δεν σημαίνει ότι τα ξέρει και ο κόσμος, ο οποίος ίσως είναι λίγο έξω από αυτά, έχει μια κανονική ζωή, έχει δουλειές, παιδιά, πράγματα να κάνει. Οπότε καταλαβαίνω αυτό που λέτε για την ενημέρωση. Πολλές φορές νομίζουμε ότι ξέρουμε πράγματα και δεν τα ξέρουμε. Ένα από αυτά τα θέματα που κοιτούσα στο βιογραφικό σας και να σας ρωτήσω είναι αυτό με τη φέτα. Το οποίο το συζητάμε, το ξανασυζητάμε. Πολλές φορές είμαι με το καρετσάκι μου στο σούπερ μάρκετ και ακούω φέτα, pop. Εσείς πήρατε μια τέτοια πρωτοβουλία που είναι πολύ σοβαρά. Είναι ένα εθνικό θέμα. Είναι εθνικό θέμα. Είναι εθνικό θέμα. Βεβαίως. Τι γίνεται λοιπόν με τη φέτα? Η φέτα είναι ελληνική? Η φέτα είναι ελληνική. Τελείωσε? Τελείωσε. Ωραία. Έχει τελειώσει από τότε που η φέτα έγινε προϊόν ονομασίας προέλευσης και σε όλο τον κόσμο ο μόνος που δικαιούται να ονομάζει το συγκεκριμένο τυρί ως φέτα, είναι η χώρα μας. Επίσης, να πω ότι η παγκόσμια ζήτηση σε φέτα είναι πάρα πολλές χιλιάδες τόνοι, τους οποίους δεν μπορούμε ακόμη, δυστυχώς, να παραγάγουμε ως δυναμικό εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, δεν έχουμε... Δεν έχουμε όλη τη φέτα που χρειάζεται, για να φάει όλος ο πλανήτης. Ποιο ήταν και ποιο, εν πάση περιπτώσει, περιορίσαμε από το να είναι το πρόβλημα με τη φέτα? Ήταν αυτό που έδωσε εντολή ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν πριν αναλάβουμε την διακυβέρνηση το 2019. Σας είπε θέλω τη φέτα δικιά μας. Θέλω να σταματήσει να βάλετε μαχαίρι στο πάρτι των ελληνοποιήσεων. Τι είναι ελληνοποίηση, κυρία Νέγκα? Είναι ότι υπάρχουν κάποιοι επίδοξοι παραποιητές προϊόντων που βαφτίζουν ως φέτα ένα προϊόν που το οποίο δεν είναι ελληνικό. Γιατί η φέτα παράγεται μόνο από ελληνικό γάλα, 3/4 και 1/4 γίδινο και πρόβιο, μόνο από ελληνικό γάλα. Αυτός είναι ο λόγος που έχει πιστοποιηθεί ως προϊόν ονομασίας προέλευσης και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ώστε να μην υπάρχει παρεξήγηση. Και έφερναν γάλα φθηνότερο
ξένο, ναι, γιατί το ελληνικό γάλα ήταν ακριβότερο, και νόθευαν ουσιαστικά με ξένο, ωραία, γάλα το προϊόν. Τελευταία ερώτηση. Αυτή είναι η παρεξήγηση με τη φέτα. Με τη φωτεινή αραμπατζή ποια είναι η παρεξήγηση? Τι πιστεύουν για σας που δεν ισχύει? Φύλαξα μια προσωπική ερώτηση να σας την κάνω στο τέλος. Τι πιστεύουν για μένα που δεν ισχύει? Ξέρετε, κάποιοι όταν δεν με γνωρίσουν από κοντά μου λένε ότι με βλέπουν από μακρύ, ενδεχομένως λίγο σφιγμένη, και χαίρομαι που μου λένε ότι όταν με γνωρίσουν και έρθουν έτσι σε επαφή μαζί μου, είτε πιο σύντομη στην Κυριακή, είτε και καλά, πιο βαθιά, μου λένε, είχαμε πολύ διαφορετική άποψη για σένα. Φωτεινή είναι χαλαρό άτομο? Με τους φίλους, τους ανθρώπους που αγαπώ, ναι, και ναι, πολύ διαφορετική, πολλές φορές από την δημόσια εικόνα μας. Μάλιστα. Εγώ σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώς μπορεί η δημόσια εικόνα να βρει την, να βρει την ιδιωτική, αλλά καλό είναι να τα συμβαίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.